Να πάμε και Χανιά, να συναντήσουμε εκεί μια κυρία της αυτοδιοίκησης αυτή την φορά. Είναι η κυρία Σοφία Μαλανδράκη, είναι υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος Χανίων με το συνδυασμό του κυρίου Αρναουτάκη. Τη βλέπουμε ήδη. Καλησπέρα σας, κυρία Μαλανδράκη, από το Ηράκλειο. Καλησπέρα, κυρία Σφακιανάκη. Καλησπέρα, κύριε Σαββίδη. Καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθατε στα Χανιά. Καλώς σας βρήκαμε, λοιπόν. Καλώς σας βρήκαμε. Ξέρετε, είναι αυτή η ευκαιρία πολλές φορές να συνομιλούμε οι νομοί μεταξύ μας, γιατί είμαστε εντάξει, προφανώς και απευθυνόμαστε και η αναφορά μας είναι όλες οι περιφερειακές ενότητες. Είναι η βάση μας εδώ. Οπότε έχουμε συνηθίσει, ξέρετε, να το συζητάμε και έτσι. Είναι ευκαιρία, λοιπόν, να ανοίγουμε το παράθυρο σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Χανιά τα οποία έχουν δυνατότητες, έχουν δυναμική, έχουν μια αναπτυξιακή πορεία κατά πολλούς η οποία είναι ανωδική. Και αν πιστεύετε ότι αυτές οι αυτοδιοικητικές εκλογές, οι εκλογές 8 Οκτωβρίου, έρχονται ακριβώς την κατάλληλη στιγμή, έρχονται σε μια κρίσιμη στιγμή, και τι σημαίνει για την επόμενη πενταετία? Λοιπόν, έχω πολλά να σας πω. Γιατί εγώ υπήρξα η μόνη γυναίκα εκλεγμένη στην προηγούμενη τετραετία στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Η μόνη σε 13. Η μόνη σε 13, ναι. Ήμουν η μόνη εκλεγμένη γυναίκα, το οποίο σημαίνει ότι κουβαλούσα και αυτό το κομμάτι πολύ δυναμικά σαν ενεργός οδοντίατρος σε ελεύθερο επάγγελμα. Υποστηρίζοντας το επάγγελμά μου, ταυτόχρονα υπερασπίστηκα και τα εντεταλμένα του Περιφερειάρχη που με τίμησε να είμαι εντεταλμένη υγείας, παιδείας και πολιτισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Τρία σημαντικά χαρτοφυλάκια, συγγνώμη που σας διακόπτω. Τρία σημαντικά. Ναι. Σας δυσκόλεψαν? Με τα οποία βέβαια είχα μία σχέση, δηλαδή με το κομμάτι της παιδείας, παρότι οδοντίατρος, επειδή είχα υπάρξει πρόεδρος της Ένωσης Γονέων, με μια δυναμική παρουσία. Είχαμε η Ένωση Γονέων Δήμου Χανίων, είχαμε κάνει πράγματα, είχαμε πρωτοβουλίες. Έτσι λοιπόν ήξερα τα θέματα της παιδείας, ώστε πλέον από τη μεριά της περιφέρειας, γνωρίζοντας, ήμουν από την άλλη μεριά, από αυτή που μπορεί να στηρίξει και έτσι ειδικά με την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια, με τις διευθύνσεις και τα σχολεία, κάναμε ιδιαίτερα πράγματα, γνωρίζοντας καλά το κομμάτι αυτό της παιδείας, όπως βεβαίως και τη διασύνδεση της περιφέρειας και τις δυνατότητες με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, που γνωρίζετε ότι πέρα από το Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο και το ΕΛΜΕΠΑ γίνονται πάρα πολλές προγραμματικές από την περιφέρεια. Προγραμματική σημαίνει χρήματα με τα οποία έρχεται η περιφέρεια και στηρίζει κάποιες συγκεκριμένες δράσεις, είτε μελέτες, είτε αυτό είναι μελέτες για κτίρια, είτε αυτό είναι μελέτες όπως έγινε και για τον COVID, όπως γνωρίζετε, με τα λύματα πάρα πολλές. Η περιφέρεια είναι ένα δυνατό επιτελικό όργανο. Αυτό με συγκίνησε από την αρχή, ήταν η πρώτη μου επαφή με την αυτοδιοίκηση προηγούμενη τετραετία. Αυτή η δύναμη και αυτό το είναι παντού, και ότι μπορείς πραγματικά να στοχεύσεις και να βοηθήσεις διατηρώντας και την αυτοτέλειά σου, ήταν πολύ δυνατή η εμπειρία. Γιατί πέραν από το κομμάτι της παιδείας που είχα την εμπειρία αυτή, ως οδοντίατρος στο κομμάτι της υγείας, αν θέλετε, που είναι και το καθ' αυτό κομμάτι μου, με το να έρθει ο COVID, ήρθε σχεδόν λίγους μήνες μετά την εκλογή μας, όπου εκεί πραγματικά το βάρος της περιφέρειας ήταν πολύ ισχυρό. Φάνηκε στη συνέχεια, είναι κάτι που αρκετός κόσμος το ξέρει. Στο επίπεδο της υγείας, περιφέρεια Κρήτη στη διάρκεια του COVID έδωσε περίπου στα 25 εκατομμύρια που αφορούσαν την υγεία και την Κρήτη. Αυτό δεν αφορούσε μόνο αναλώσιμο, αυτό αφορούσε κρεβάτια χειρουργείων, αυτό αφορούσε όργανα, αυτό αφορούσε ακόμα και τις πληρωμές. Και η κρατική χρηματοδότηση, κυρία Μαλανδράκη, υπήρξε κρατική χρηματοδότηση? Δηλαδή υπήρξε και κρατική, αλλά σίγουρα το γεγονός ότι η περιφέρεια χρηματοδότησε και τους μισθούς των γιατρών που προσελήφθησαν στη διάρκεια του COVID για να καλύψουν τις επιπλέον ανάγκες, ήταν πραγματικά από την περιφέρεια. Η περιφέρεια Κρήτης στάθηκε πάρα πολύ δυνατά. Ήταν από τις πρώτες που προμηθεύτηκε αναπνευστήρες, αν θυμάστε, τις πρώτες μέρες του COVID. Τεράστια ανάγκη αναπνευστήρων σε όλο τον κόσμο. Ήταν από τις πρώτες που προμηθεύτηκε. Ήταν πολύ ισχυρό το αποτύπωμα της περιφέρειας Κρήτης. Εκεί, αν θέλετε, και στο δικό μου το κομμάτι, στο κομμάτι των πρωτοβουλειών, γιατί αυτός που είναι στην περιφέρεια σε ένα τέτοιο όργανο δεν αρκεί μόνο να εκτελεί ή να συνεργάζεται, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και να δημιουργεί, πρέπει να έχει και πρωτοβουλίες. Είναι ακριβώς και αυτές οι προκλήσεις που πολλές φορές δεν μπορούμε ούτε καν να τις φανταστούμε. Ποιος φανταζόταν άλλωστε μια πανδημία της έκτασης του COVID, που
που κάνουν ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη να υπάρχει μια ισχυρή αυτοδιοίκηση. Και όταν μιλάμε για αυτοδιοίκηση του βαθμού της περιφέρειας Κρήτης, όπου εκεί και το συντονιστικό κομμάτι και ο ρόλος της πρωτοβουλίας και ο ρόλος της διεκδίκησης είναι πολύ πιο απαιτητικός. Ότι... Είναι πολύ έντονο, αλλά είναι και πιο στοχευμένο και με πιο ισχυρά εργαλεία. Δηλαδή, είναι ένα μικρό κράτος της περιφέρειας, έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Έχει καταφέρει ο κ. Αρναουτάκης να συνδέσει την Κρήτη. Αυτό είναι σπουδαίο. Από εκεί πέρα, ο καθένας που εκλέγεται στο νομό του πρέπει να διεκδικεί το καλύτερο για την περιοχή του, όχι για τίποτα άλλο, απλά την ξέρει. Και αν δεν το μεταφέρει, αυτή είναι η δουλειά του. Να μεταφέρει αυτό που χρειάζεται να γίνει στην περιοχή του για να γίνει η Κρήτη αυτό το νησί που όλοι θέλουν. Το στοίχημα ήδη... της ισόρροπης ανάπτυξης που όλοι σε αυτό μιλάνε έχει κερδιθεί μέχρι τώρα ή μπορεί να κερδιθεί ακόμα είναι περισσότερο. Πάρα πολλοί οι τομείς. Είναι πάρα πολλοί οι τομείς και δεν είμαι εγώ αυτή που θα πω το αν έχει κερδιθεί ή όχι. Αυτός είναι ένας αγώνας συνεχής, τον οποίο πρέπει να έχουμε όλοι ώστε να διεκδικήσουμε αυτό που θεωρούμε ότι είναι καλύτερο. Και αυτό που είναι καλύτερο είναι αυτό που ζούμε, είναι η πληροφορία που παίρνουμε από τον κόσμο, είναι η συμμετοχή μας, η συναναστροφή μας με τον κόσμο. Η περιφέρεια έχει, με το να είναι σε όλο τον νομό, ή πέρα από το να είναι σε όλη την Κρήτη οι αρμοδιότητες, αλλά ειδικά εγώ που το είχα επιλέξει να είμαι στο νομό για να μου δίνει τη δυνατότητα να μπορώ να ασκήσω και το επάγγελμά μου ταυτόχρονα, αυτή η επαφή με τον κόσμο έρχεται και σου αναδεικνύει την πραγματικότητα και ποιες είναι οι ανάγκες. Όμως η περιφέρεια, αν θέλετε, σαν επιτελικό όργανο, οφείλει και να δει που θέλει να δει την Κρήτη 20, 30, 50 χρόνια μετά. Αυτό είναι η δύναμη αυτού του οργάνου και νομίζω ότι υπάρχουν και τα όργανα και οι άνθρωποι και η δυνατότητα που να δούμε που θέλουμε να είναι το νησί μας κάποια αυτά χρόνια μετά. Αυτά τα 20, 30, 50 χρόνια που είπατε και εσείς μετά, πού είναι το στοίχημα να βρίσκεται η Κρήτη ή μάλλον για να το πω διαφορετικά, πού πιστεύετε ότι θα κριθεί για να είναι η περιφέρεια της Κρήτης μια από τις πρωτοπόρες περιφέρειες της χώρας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πω εγώ, γιατί να μην τολμήσουμε να το πούμε, Ευρωπαίοι είμαστε άλλωστε. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πώς μπορούμε να είμαστε μια πρωτοπόρα περιφέρεια, γιατί αναφερθήκατε πριν και στο κομμάτι της κοινοτομίας, της έρευνας, της εκπαίδευσης, στη διασύνδεση που υπάρχει με τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα. Κρύβεται κάπου εκεί το κλειδί και η ισορροπία. Και όχι μόνο. Το ένα είναι να σεβαστούμε τη φύση και το περιβάλλον. Η φύση μιλάει από μόνη της. Αυτά που ζούμε τώρα δεν είναι τυχαία. Άρα λοιπόν, σεβόμαστε τη φύση και το περιβάλλον. Σεβόμαστε τον άνθρωπο. Όπως στην ιατρική λέμε ότι πρέπει να είσαι ένας ολιστικός γιατρός που να βλέπεις τον άνθρωπο σαν σύνολο. Έτσι και εμείς πρέπει να βλέπουμε την Κρήτη, την Ελλάδα, τον κόσμο σαν ένα σύνολο που πρέπει να διατηρηθεί στο μέλλον. Σεβόμαστε κάθε μονάδα του και όλη την οντότητα ενωμένη. Η ματιά μας επίσης πρέπει να είναι κοιτάζοντας τους νέους. Δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα, να μην σκεφτόμαστε τίποτα, εάν δεν έχουμε μπροστά στα μάτια μας τα παιδιά μας. Εάν τα βλέπουμε και εκείνη την ώρα σκεφτόμαστε αν οι πράξεις μας είναι σωστές, ναι, τότε θα είναι σωστές. Είναι, ας πούμε, ο τρόπος πρέπει να σκεφτόμαστε. Η καθαρή συνείδηση, κυρία Μαλανδράκη, αυτό που καταλαβαίνετε. Και καθαρή, δεν είναι μόνο η καθαρή συνείδηση, η καθαρή ματιά. Η καθαρή ματιά. Δεν υπάρχουν διλήμματα. Αν κοιτάζεις τα παιδιά, αν κοιτάζεις τη νέα γενιά, ο δρόμος είναι ένας. Δημιουργείς αυτό που είναι το καλύτερο. Διατηρείς το περιβάλλον. Φτιάχνεις τις ανθρώπινες σχέσεις. Κρατάς την παράδοση και τη συνεχίζεις με τον τρόπο που πρέπει. Όχι μένοντας τα παλιά, παίρνοντας τα παλιά, φτιάχνοντας το σήμερα και αναδεικνύοντας το μέλλον αυτό που είναι η βαθύτητα της ιστορίας, του πολιτισμού, της παράδοσης και πάνω απ' όλα προχωρώντας τον κόσμο. Δεν κοιτάμε πίσω. Παίρνουμε από πίσω, φτιάχνουμε το σήμερα και έχουμε τέτοια ιδρύματα αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, τα οποία από τη στιγμή που θα συνεργαστούν μπορούν να δημιουργήσουν και αυτό που λέγεται χρόνια και αν θέλετε είναι και ένα ζητούμενο για την Κρήτη, εκείνες τις περιοχές όπου τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του νησιού και όχι μόνο, μαζί με τους επιστήμονες θα μπορούν πλέον να δημιουργούν εκείνες startup, εκείνες μικρές επιχειρήσεις σε εκείνα τα μικρά σύννεφα όπου η τεχνολογία φεύγει από το χώρο μόνο τον επιστημονικό και έρχεται και μπαίνει στην πράξη και στην καθημερινότητα που βεβαίως είναι κάτι που συζητιέται αρκετό καιρό θα βρεθεί. Το κομμάτι αν θέλετε της ανάπτυξης ή της ισόρροπης ανάπτυξης, η ματιά είναι αυτή που σας είπα, κουβαλάμε, βλέπουμε τι είναι καλό και είναι γύρω μας και παίρνοντας αυτό φτιάχνουμε την επόμενη μέρα. Το άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ο πολιτισμός. Είμαστε σε ένα μέρος του κόσμου που είμαστε τυχεροί από το Θεό, τυχεροί από τη φύση, τυχεροί από το σύμπαν. Είμαστε σε ένα μέρος που όποιος έρχεται δεν θέλει να φύγει. Αυτό πρέπει να το σεβαστούμε, δημιουργεί εκείνες τις συνθήκες που ο κόσμος θέλει να έρθει και να μείνει εδώ. Να μην έρθουμε να κορεστεί το νησί,
από έναν υπερβολικό τουρισμό, από μια ανάπτυξη που δεν την ελέγχουμε. Και που πρέπει να την ελέγχουμε με τα δικά μας καθαρά κριτήρια. Άλυτα. Να σας πάμε λίγο και στο κοινωνικό κομμάτι, διότι έχετε το αποτύπωμά σας και εκεί. Βλέπω εδώ πρόεδρος στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων Χανίων. Να πούμε λίγα λόγια. Ναι, είναι αρκετές οι ιδιότητες. Ναι. Η αλήθεια είναι είμαι πρόεδρος στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Υπάρχουν κέντρα πρόληψης ανά την Ελλάδα. Εγώ είμαι στο Χανίων. Γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά. Υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι οι οποίοι εργάζονται στο κομμάτι της πρόληψης σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό με τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, δηλαδή προγράμματα πρόληψης που αφορούν μαθητές είτε ομάδες. Είναι πολύ ισχυρό το αποτύπωμα του Κέντρου Πρόληψης. Φανταστείτε ότι γύρω στο χρόνο είναι περίπου με 22 με 25 τουλάχιστον οι δράσεις οι οποίες γίνονται σαν προγράμματα στα σχολεία είτε με συνεδρίες στο χώρο. Πέρα από αυτά μπορούν να γίνουν ξεχωριστά, ας πούμε, γιορτές ή κάποιες ιδιαίτερες επέτειες κτλ. Ως περιφέρεια είμαστε εκεί, δηλαδή ένας περιφερειακός σύμβουλος ορίζεται να είναι πρόεδρος στο Κέντρο Πρόληψης. Αν θέλετε, η συγγένεια του επαγγέλματός μου και οι εξαιρετικοί εργαζόμενοι στο Κέντρο Πρόληψης πραγματικά μας έδωσαν τη δυνατότητα να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Όχι ότι δεν χρειάζεται. Γνωρίζομαι και ειδικά ο COVID και αυτό που συνέβη, τα μνημόνια, όλο αυτό το θέμα, αν θέλετε, της ψυχικής καταπώνησης του κόσμου, που από το ένα έπεφτε στο άλλο και ξανά δεν μπορούσε να σηκωθεί, ειδικά το κομμάτι της ψυχικής υγείας. Όπως γνωρίζετε, και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε αναφέρει ότι είναι πολύ πιο έντονα τα φαινόμενα μετά από τον COVID και στην κακοποίηση, τέλος πάντων, μια ολόκληρη κουβέντα. Χρειάζεται να στελεχωθούν ακόμα παραπάνω και στην υγεία, αλλά παντού η περιφέρεια μπορεί και βοηθάει και αυτό το έχω δει. Κυρία Μαλανδράκη, κλείνοντας, ένα σχόλιο πολύ σύντομα θα ήθελα από εσάς. Γιατί η μοναδική γυναίκα εκλεγμένη περιφερειακή σύμβουλος από τα Χανιά, και αν ελπίζετε ότι αυτό θα αλλάξει στις επόμενες εκλογές? Ναι. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω λίγο για το ΤΕΦΕ, επειδή είμαι πρόεδρος του ΤΕΦΕ Κρήτη σε αυτό το διάστημα, το οποίο δεν μπορώ παρά να μην καμαρώσω, γιατί μέσα σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο έγινε η μεγάλη παραγωγή του Καπετάν Μιχάλη, που ήταν το μεγάλο έργο της περιφέρειας για τους εορτασμούς των 200 χρόνων από το 1821. Μία εξαιρετική σύγχρονη λαϊκή όπερα με ένα ισχυρότατο αποτύπωμα του τι είναι η Κρήτη του σήμερα. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω ιδιαίτερα γι' αυτό, γιατί είναι το θέατρο της Κρήτης και πραγματικά πήγαμε από τη μια άκρη της Κρήτης στην άλλη με παραγωγές μικρές για την ενδοχώρα και μεγάλες που δίνουν το αποτύπωμά τους. Αυτό ήταν συγκλονιστικό, γιατί μου έδωσε τη δυνατότητα σαν περιφερειακή σύμβουλος να βοηθήσω το θέατρο με αυτή μου την ιδιότητα. Και θα ήθελα να κλέψω κάποια στιγμούλα για να πω ότι... κυρία Μαλανδράκη, γιατί πάρα πολύ έχουμε σύντομα, και το χρόνο που δεν είναι πάντα φίλος μας, η αλήθεια είναι. Ναι, έχετε δίκιο. Με μία πρωτοβουλία, τέλος πάντων δική μου, δημιουργήθηκε το λεύκομα των 200 χρόνων των εκδηλώσεων που έγινε στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, όλων από το πιο μικρό χωριό μέχρι τη μεγαλύτερη, που ήταν στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι ένα λεύκομα που έχει το αποτύπωμα του τι, πώς ήταν 200 χρόνια μετά οι Κρήτες του νομού Χανίων το 1821, και πραγματικά και αυτό θα φανεί μέσα στον χρόνο. Ωραία. Οι πρωτοβουλίες υπήρξαν πολλές, η περιφέρεια δίνει τη δυνατότητα. Καλό τον κόσμο να με ψηφίσει, γιατί αυτό που κάνω μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί πραγματικά οι γυναίκες πρέπει να είναι, έχουμε... Αν θέλετε, μπορούμε να διαχειριστούμε γρήγορα και πολλά θέματα, αλλά ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Δεν είναι ζήτημα γυναίκας και άντρα, είναι ζήτημα της μίας γυναίκας και του ενός άντρα. Έτσι λοιπόν εγώ καλώ τον κόσμο να μου ψηφίσει. Το κρατάμε, κυρία Μαλανδράκη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ, κύριε Σπακιανάκη, κύριε Σαββίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή φιλοξενία. Εύχομαι στον κόσμο να έχει ένα υπέροχο φθινόπωρο, να χαίρονται τα παιδιά τους που ξεκινάνε τα σχολεία, να πάμε όλοι μαζί στις εκλογές και να φτιάξουμε τον καλύτερο συνδυασμό για την επόμενη μέρα της περιφέρειας Κρήτης. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.